Καλό απόγευμα, φίλοι μου. Καλησπέρα. Τετάρτη 2 του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλώς ήρθες, Φεβρουάριε. Και βέβαια ο Φλεβάρης και αφλεβής καλοκαίρι θα μυρίσει. Αν και εντάξει, το κρύο είναι λίγο τσουκτερό. Έφυγε η ελπίδα. Ήρθαν οι βροχές. Και βέβαια ήρθε και ο Φεβρουάριος που θα μας μυρίσει την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και μέσα στο καλοκαίρι και στην άνοιξη, όπως πάντα, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα αφιερωμένη στους συγγραφείς, στους λογοτέχνες και στους ποιητές. Και μαζί μου είναι σήμερα η Ζωή Φράγκου, αγαπημένη φίλη, δημιουργός. Ζωή μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, αγαπημένη μου Ολυμπία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, στην όμορφη παρέα. Και εντωμεταξύ... Να πω και εγώ καλό μήνα. Να συμπληρώσω ότι η ελπίδα, η χιονοθύελα έφυγε, αλλά να μείνει... Στην ψυχή μας, όχι τα χιόνια. Η ελπίδα να μείνει. Η ελπίδα μου. Να φύγει ο πάγος και να μείνει η ελπίδα. Να φύγει, γιατί μας δυσκόλεψε αρκετά. Και το χιόνι είναι πολύ ωραίο όσο το βλέπουμε που πέφτει, μαλακό, όμορφο, υπέροχο, με τις χιονονυφάδες του. Αλλά όταν σταματάει και παγώνει, είναι ένα θέμα. Το χιόνι είναι ωραίο. Εγώ δηλαδή, όταν έπεφτε χιόνι, ήμουν και μέσα στο σπίτι μου, στα ζεστά μου και είχα και σοκολάτα. Να πω για τη σοκολάτα, να ευχαριστήσω το Σταύρο το Γλυκίδη. Σταύρο μου, χίλια ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο δώρο που μου έκανες. Είναι ένας καλλιτέχνης που είχε έρθει εδώ, ο Σταύρος ο Γλυκίδης, κιθαρίστας, μπουζού και τραγούδι. Και δουλεύει όμως και στο. Ωραίο επίθετο όμως. Δουλεύει στον Παυλίδη. Και φτιάχνει τη σοκολάτα την Ίων ο ίδιος. Και μου έφερε σκόνη σοκολάτα, καταλαβαίνεις τώρα μέσα στο χιονιά το καλύτερο ρόφημα. Έχω αιμονή με τη σοκολάτα, οπότε καταλαβαίνω. Ήταν το καλύτερο ρόφημα, δηλαδή τι ευχές πήρε και τι μαζέστανε. Ωραία, και τι χρώμα μου φέρε εσύ όμως που λέμε ο Φεβρουάριος και αφλεβής, καλοκαίρι θα μυρίσει και έρχεται η άνοιξη και βέβαια οι φίλοι με εμένα κοιτάξτε πόσα ωραία χρώματα μου έφερε σήμερα εδώ. Δύο από τα βιβλία που κυκλοφορούν. Ζωούλα μου, να τα ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Βεβαίως. Η ζωή όταν ήταν μικρή. Από μικρή βγήκε, πρώτα απ' όλα που γεννηθήκαμε είμαστε παιδιά της Αθήνας, παιδιά της επαρχίας. Είμαι παιδί της Ελλάδας μάλλον, γιατί γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα Κρήτη, η μαμά Βέρα Κρητικιά εδώ και πολλές γενιές, ο μπαμπάς Θεσσαλονικιός, το Λαγκαδά συγκεκριμένα, Κρυθέα Λαγκαδά. Α, έλα να σου πεθείς καλή μίξη, Μακεδονία με Κρήτη, δηλαδή, ναι, είναι όλο, είναι ωραίο. Με ρίζες από Μικρά Ασία, οπότε γι' αυτό λέω είμαι. Γι' αυτό έχεις μέσα σου τον πολιτισμό και γι' αυτό έχεις μέσα σου αυτό την αναζήτηση, την καλλιτεχνική και τη δημιουργία. Νομίζω η αλήθεια είναι ότι γενικότερα σαν πνεύμα συνεχώς ψάχνουμε έτσι για να το πω. Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στη συγγραφή. Η συγγραφή πάντα ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Από μικρό κοριτσάκι άρχισες να γράφεις, δηλαδή όπως είχαμε τα λευκόματα και αυτά έτσι. Τα λευκόματα ήταν το μόνο που δεν μου άρεσε για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Δεν μου άρεσε αυτό το λακωνικό γράφεις και τελειώνει το κλείνεις. Πάντα διάβαζα, πάντα... Δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου όμως ως συγγραφέα. Μου άρεσε να διαβάζω, διάβαζα πάρα πολύ, ήμουν βιβλιοφάγος και εξακολουθώ να είμαι βιβλιοφάγος. Έγραφα, αλλά έγραφα για μένα εκείνη την εποχή. Έγραφα, το έσκιζα, γιατί περνάμε τη φάση αυτή. Καλά, ναι, εννοείται, αυτό που εννοείται. Είχα φέρει εδώ τον το Γιώργο το Μανιό. Πολύ καλός ποιητής και στιχουργός και μου έλεγε ότι εγώ μου λέει αν δεν ήταν ένας φίλος μου να μου πει ότι κάνε μια έκδοση, τα άσκηζα μου λέει, τα πέταγα. Ναι, ναι, το πιστεύω. Και ο άνθρωπος έχει κάνει φοβερά τραγούδια, έχει γράψει, έχω φοβερή ποιήση και τα πέταγε. Αν για παράδειγμα κυκλοφορούν, λέμε τώρα, τα βιβλία από 100 συγγραφείς λόγου χάρη, που δεν είναι 100, είναι πολύ περισσότεροι, άλλοι τόσοι και περισσότεροι τα έχουν κρυμμένα στα σιρτάρια. Έτσι. Και ναι. Πολύ περισσότεροι ακόμα τα έχουν πετάξει. Ναι. Εγώ έχω περάσει τέτοια περίοδο. Έχω ζήσει πολλές τέτοιες περιόδους που γράφω και πετάω μετά. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε στους ανασφαλείς φίλους μας που γράφουν και φοβούνται να εκφραστούν. Υπάρχει ο βοηθός, η Εύα η Πετροπούλου, που κάνει κάποια μαθήματα ενδυνάμωσης και να σας ελευθερώσει στην έκφραση. Βεβαίως. Και να σας δώσει δύναμη αυτοπεποίθησης.
Να το λέμε αυτό, όποιος ενδιαφέρεται απευθύνεται σε μένα, να του δώσω το τηλέφωνο της Εύας. Πολύ ωραία. Γιατί, να το πούμε και αυτό, που είναι και κοινοί μας φίλοι. Έτσι. Εντάξει, έτσι, να κάνουμε αυτή την παρένθεση. Έτσι, και είναι πολύ σωστό αυτό και πρακτικό ταυτόχρονα, γιατί πάρα πολλοί συγγραφείς δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν, αισθάνονται όπως θα μπορούσαν να εκφραστούν. Είναι πάρα πολλοί δηλαδή αυτοί που τελικά μένουν πίσω. Έτσι. Ποτέ δεν βγαίνουν μπροστά στο φως. Είναι κρίμα, γιατί υπάρχουν ταλέντα που αν δεν τα σπρώξεις δεν εκφράζονται. Σαφώς. Βέβαια να πω ότι εγώ είμαι πολύ περήφανη, γιατί την προηγούμενη Τετάρτη ήρθε ένας νέος ποιητής που μας έβγαλε την Ελλάδα προς τα έξω και βραβεύτηκε στην Αγγλία, που έγραψε στα αγγλικά ένα ποίημα για τη Βρετανία, για τον πόλεμο. Και είδες ένα παιδί 10 χρονών τώρα, που τώρα είναι 16. Άρα αυτό να είναι η ελπίδα λοιπόν. Εννοείται, του το μέλλοντος συζητώ, για το την συζητώ. Ελλάδα, ότι τα παιδιά μας δεν έχουν καεί εν τέλει όλα από το ίντερνετ. Είναι... Να σου πω κάτι, Ολυμπία, με αφορμή αυτό που μου λες. Επειδή έχω στο ενεργητικό μου πάρα πολλές παρουσιάσεις, αλλά και ομιλίες για τη φιλαναγνωσία σε όλη την Ελλάδα. Και σε δημόσιους χώρους και σε ιδιωτικού. Όχι μόνο σχολείων, αλλά και ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, πολιτιστικούς κλπ. Δυστυχώς στη λογοτεχνία, στην αξία της λογοτεχνίας, δεν δίνεται η βαρύτητα που πρέπει. Από τα σχολεία εδώ, αυτό τώρα. Θεωρώ από όλους μας περισσότερο ή λιγότερο. Και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Όχι ότι, προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ, όχι ότι λειτουργούν όλοι κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαστε όμως πολύ λίγοι αυτοί που ασχολούμαστε ουσιαστικά. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Η λογοτεχνία είναι το νούμερο ένα. Σε όλες τις ομιλίες μου για τη φιλαναγνωσία, δεν είναι μόνο το ότι θα πάρουμε ένα βιβλίο στο παιδί, θα το πάμε κάπου να ακούσει κάτι, να διαβάσει κάτι. Είναι η συζήτηση που ακολουθεί. Εκεί βρίσκεται όλη η αξία της. Στο πώς θα θωρακίσει το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του, πώς θα οξυνθεί η κριτική σκέψη. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη. Έτσι. Αλλά αυτό μου λέγε ο νεαρός την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μου λέει, λέω τόσα ποίηματα που γράφεις κοπελίτσες στο σχολείο, λέγεται και όμορφο παιδί, δεν είναι μόνο ότι είναι και ωραίο παιδί. Λέω οι κοπελίτσες, λέω θα σε θαυμάζουνε. Τον είδες, μου λέει, δεν ενδιαφέρονται και πολύ για την ποίηση. Δεν είχε άδικο. Ναι, δηλαδή... Και μετά βλέπω, έτσι κάνω αναδρομή και εγώ στις δικές μου ανεψιές τώρα που είναι γυμνασίου, λυκείου, έτσι. Και πραγματικά βλέπω ότι ναι, τα παιδιά δεν έχουν αυτά τα ερεθίσματα και να μεταξύ τους λίγα παιδιά. Και αυτά τα λίγα παιδιά είναι γιατί οι γονείς. Ακριβώς όπως το είπες. Από πάνω. Ακριβώς, Ολυμπία μου, όπως το είπες. Εμένα τώρα δηλαδή αυτό λέω τη αδερφή μου. Μπράβο, αυτό λέω τη αδερφή μου. Βλέπεις, τη λέω ότι η Ιωάννα έχει μία αυτή από κοριτσάκι που δεν ήξερε γράμματα, έπαιρνε και έκανε έτσι. Και μου έλεγε, διάβασέ μου. Εσύ όμως τώρα με το να ασχολείσαι με τις δουλειές δεν ασχολείσαι με το παιδί, και το παιδί έχει ένα κινητό. Δηλαδή νομίζω ότι το καταστρέφουμε το παιδί. Γιατί η αδερφή μου δεν κάθεται να της πάρει 10 βιβλία και να της τα διαβάσει. Όλα χρειάζονται, αλλά στο βαθμό που πρέπει το καθένα. Σαφώς και η τεχνολογία έχει μεγάλη σπουδαία θέση στη ζωή όλων μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε ισοπεδωτικοί, θεωρώ. Είναι και οι σπουδές σου και η εργασία σου, είσαι εκπαιδευτικός. Για πες μου, όχι, λίγα, πες μου λίγα πράγματα έτσι για, για σένα. Ναι. Έχω σπουδάσει ψυχολογία, εργάζομαι σαν σύμβουλος ψυχικής υγείας για ιδιώτες και εταιρείες. Έχω ασχοληθεί και με το coaching. Σε χρειαζόμαστε δηλαδή. Να και για ενδυνάμωση. Μ' αρέσει που λέω για την Εύα και έχω την ψυχολόγο εδώ για ενδυνάμωση. Όλοι χρειαζόμαστε ένας τον άλλον. Είναι ένα κομμάτι που ασχολούμαι και εγώ όσον αφορά με τα βιβλία. Έτσι, να γιατί σου πω, όλα ψυχική ξεκινούν. Ενδυνάμωση θέλουμε όλοι, γιατί τρώμε bullying στις δουλειές μας. Τρώμε έτσι. Εγώ δηλαδή 10 μέρες τώρα στη δουλειά μου έχω κλάψει. 10 μέρες κλαίω. Γιατί μετάραξε ένα κοριτσάκι 28 χρονών. Είναι δικό μου λάθος αυτό, γιατί τη το επέ. 30, πόσο είναι, 35. Είναι δικό μου λάθος που τη το επέστρεψα. Δεν έπρεπε να τη το επιτρέψω να μεταράξει. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν σε εμάς, στην ουσία. Ακριβώς όπως το είπες, δεν είναι το θέμα το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας, αλλά πόσο εμείς επιτρέπουμε κάποια πράγματα. Εγώ είμαι όμως και ρεαλίστρια, δεν είμαι θεροβάμων. Κάποια πράγματα πραγματικά δεν περνάνε από το χέρι μας 100% όλα. Όμως μπορούμε να φροντίσουμε αυτά ακριβώς που περνάνε το δικό μας το χεράκι. Δεν είναι ακατόρθωτο, δεν είναι ανέφικτο, είναι εφικτό. Και όπως έλεγε και ο
λαμπρός αγαπημένος μου Καζαντζάκης, φτάσε λέει εκεί που δεν μπορείς. Όχι εκεί που μπορείς, εκεί που δεν μπορείς. Είδα τα εμπόδια. Και ασχολήθηκες, άρα αυτό ενδυνάμωσες πρώτα τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητώ. Πριν να ξεκινήσω την ενασχόληση, είχα τα δικά μου ερεθίσματα, τα δικά μου βιώματα. Σαφώς πέρασα και εγώ από το πεδίο της ατομικής ψυχοθεραπείας, η οποία είναι εκπαιδευτική όσον αφορά όλους που ασχολούμαστε. Διάλεξα πολλά μονοπάτια στη ζωή μου και επαγγελματικά. Δεν στάθηκα δηλαδή μόνο στο πεδίο των σπουδών, αλλά οι σπουδές αποτέλεσαν τη μαγιά, εννοείται, για να μπορέσω να προχωρήσω μετά. Και με την επαγγελματική ιδιότητα, ένα μεγάλο διάστημα είχα ασχοληθεί μόνο με εταιρείες αποκλειστικά, τις οποίες αγαπώ αυτό το πεδίο πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πεδίο πονεμένο. Και μην ξεχνάμε ότι μια εταιρεία... Εντάξει, ναι, αν θέλει και εταιρεία, γιατί εμάς ήρθε μια ενδυνάμωση το 18-19 εκεί στο Μετέχμιο, έφερε το γραφείο έτσι μια ανθρώπινο δυναμικό, μια κοπέλα να μας ψυχολογήσει, να μας ενδυναμώσει, να μας εκπαιδεύσει. Σε πληροφορώ ότι μπαίναμε 5 άτομα μέσα, την ακούγαμε, βγαίναμε και οι 4 μέχρι να κατέβουμε κάτω λέγανε ότι κανείς δεν τήρησε τίποτα από ό,τι είπε η γυναίκα. Κανείς. Αλλιώς δεν θα έκλαιγα εγώ τώρα. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Τον τρόπο τζάμπα τα λεπτά που έδωσε ο εργοδότης. Εξαρτάται. Γιατί αν εγώ υπάλληλος είμαι ανέστητη, αν είμαι ένα ζώο, ακούσα με που στο λέω ζώο, δεν πάει να φέρει ο εργοδότης 100 εκπαιδευτικούς, δεν πάει να φέρει ψυχική δυνάμωση, δεν πάει να φέρει ό,τι να είναι. Αφού με ντουβάρει. Η θέληση είναι ένα τεράστιο κομμάτι στον καθένα από. Δηλαδή, μα υπάρχει εγωισμός. Ακούσαμε, υπάρχει εγωισμός. Ακριβώς, και σε κάποιες δουλειές, επειδή είναι 100 άτομα, ξέρω εγώ, δεν είναι όλοι πρόσχαροι στο καινούριο, στο να μάθουν, στο να εξελιχθούν. Όχι, βέβαια. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι είναι δεν χρειάζονται εκπαίδευση, δεν χρειάζονται εξέλιξη. Είναι τέλειοι, είναι καλοί, είναι μάγκες. Κατάλαβες, έτσι νομίζουν. Πρόσεξε όμως. Με αποτέλεσμα να κάνουν κακό σε όλη την εταιρεία. Σαφώς. Σαφώς. Δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι η εταιρεία, αν συνεχίσει έτσι που δουλεύω, δεν θα έχει μέλλον. Δεν έχει μέλλον έτσι όπως πάει. Και το λέω κιόλας να ακουστεί, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά που συμβήκανε. Βλέπω δηλαδή δεν έχει μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε κάθε εταιρεία, πέρα από το τι κουβαλάει ο κάθε ένας εργαζόμενος, που όλοι μας κουβαλάμε διάφορα, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάτι μέσα του. Είναι πολύ σημαντικό να είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Πολλές φορές λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις δημιουργούν τεράστια θέματα. Μεγάλο πρόβλημα. Τεράστια θέματα. Γι' αυτό πάντα λέμε σε όλες τις εταιρείες. Παιδί μου, όταν εγώ δεν υπολογίζω το χέρι που με ταΐζει και μου λέει το χέρι που με ταΐζει, Ολυμπία, κάτσε κάτω. Και εγώ αντί να κάτσω κάτω, χοροπηδάω. Τον γράφω. Τέλειο, του λέω ναι, και φεύγω και τον γράφω στην κυριολεξία. Αυτός όμως που χοροπηδάει και δεν λοιπόν, αυτοί οι προϊστάμενοι που έχει αυτός ο άνθρωπος και τους δίνει εντολές που δεν τον ακούνε, δεν θα τον καταστρέψουνε. Αργά ή γρήγορα, σαφώς θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα. Έχω πολλά τέτοια παραδείγματα. Εγώ τα βλέπω μπροστά μου, τα βιώνω. Έχω πολλά τέτοια παραδείγματα από εταιρείες. Αδικίες. Αλλά πρόσεξε, σαφώς και γίνονται αδικίες. Γιατί... Επειδή εγώ είσαι κολλητή μου, εσύ, ναι, ναι. Αλλά βλέπουμε ότι πρέπει να φύγει προσωπικό. Κοιτάω και υποτιμώ και απαξιώνω τον άλλον, γιατί εγώ θέλω να εξυψώσω εσένα αυτό που είσαι κολλητή μου. Αυτό ταυτόχρονα, ότι δεν υπάρχουν και όρια. Δεν υπάρχουν αυτό. Δεν υπάρχουν τα όρια. Δεν σέβονται τον εργοδότη του. Δεν υπάρχουν τα όρια. Αυτό δείχνει έλλειψη ορίων. Και όταν υπάρχουν λάθος άνθρωποι στις λάθος θέσεις, τι δείχνει αυτό? Ότι κάποιος πιο πριν έκανε μια λάθος αξιολόγηση. Για να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι σε λάθος θέσεις. Όλοι εμείς που μπαίνουμε μέσα, μετά από πρόσκληση των εταιριών, προσπαθούμε με καλή συνεργασία να λύσουμε κάποια από αυτά τα θέματα. Ή ξέρεις τι σου λένε, δεν με ενδιαφέρει η ποιότητά σου, με ενδιαφέρουν οι εισπράξεις σου. Και στο βωμό των εισπράξεων μαυρίζουμε ονόματα, μαυρίζουμε αξιοπρέπειες, μαυρίζουμε, ισοπεδώνουμε ανθρώπους, ισοπεδώνουμε τα πάντα. Εγώ όμως εντωμεταξύ... Δεν τάσουμε υπέρ αυτού. Μα άκου να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω τώρα ότι ο επιχειρηματίας που δουλεύω έχει άλλη άποψη, ότι του λέει εμένα με ενδιαφέρει κάλο 5 και στο χέρι και να έχω ένα ωραίο πρόσωπο προς τα έξω, παρά 10 και καρτέρι και να έχω μαύρο πρόσωπο. Όμως αυτή τη στιγμή του το έχουν μαυρίσει το πρόσωπο. Μα πώς μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας
εταιρείας και μια επιχείρηση ένα καλό πρόσωπο όταν υπάρχουν θέματα μέσα στην επιχείρηση. Δεν γίνεται. Είναι λίγο, ναι, Δεν γίνεται. Γίνεται αυτό πράγμα. Ακόμα και οι καλές πράξεις να υπάρχουν, που είπες πριν, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν. Υπάρχουν για μια... Τέλος πάντων, άσε με τώρα, γιατί πάω να βγάλω τον πόνο μου τώρα. Σου λέω 10 μέρες κλαίω. Από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι τώρα κλαίω κάθε μέρα. Ξεκινάμε, για να κλείσει η παρένθεση, είναι πολύ σημαντικό να θα κάνουμε μια εκπομπή τέτοια. Μια εκπομπή καθαρά για το εργασιακό. Για το εργασιακό περιβάλλον. Γιατί όταν εγώ πηγαίνω και εργάζομαι 8 ώρες και αρρωσταίνω. Καλέ, να είσαι από το σπίτι. Εγώ τώρα είμαι από το σπίτι και αυτές τις μέρες δεν ήθελα να ανοίξω τον υπολογιστή να μπορώ να δουλέψω. Γιατί έβλεπα είναι με τα μάτια μου τις αδικίες και νιώθα και με έπνιγαν έτσι. Είναι παράλογο, είναι απόλυτα λογικό. Μα έτσι δημιουργούνται όλα τα θέματα της επιχείρησης. Και έπαθε ένα εγκεφαλικό. Έτσι δημιουργούνται. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όποτε θέλεις να κάνουμε, βεβαίως. Ναι, ναι, θα κάνουμε μια εκπομπή καθαρά για το. Γιατί εσύ μέσα από όλα αυτά μην τρέξεις να γράφεις. Έτσι ακριβώς. Μες στο ταξίδι το δικό μου, το δικό μου μονοπάτι, ξεκίνησα να γράφω. Με ενθάρρυνε πάρα πολύ η μαμά μου, η οποία δεν βρίσκεται ουσίλη πλέον ανάμεσά μας, αλλά η ψυχή της είναι μέσα μου. Και πάντα θα τη μνημονεύω όσο ζω. Δεν είναι αυτή, εγώ νομίζω ότι... Ναι, αυτό πιστεύω, γιατί εγώ βλέπω με τον μπαμπά μου που όλο τον είχα και όλο τον μάλωνα. Πόσο μου λείπει, φανταστείτε, συνέχεια το νιώθω δίπλα μου, συνέχεια, συνέχεια. Αυτή η σύνδεση δεν είναι. Που δεν ήμουνα, δηλαδή, η αδυναμία του και, mm-hmm. και όμως πέθανε με το όνομά μου στο στόμα, που όλο μαλώναμε τα δυο μας. Αφού μου λέγε δεν είμαι δικό του παιδί, ή μάλλον ου παιδί μου λέγε από μικρή. Κι όμως, αυτός πέθανε με το όνομά μου στο στόμα, και εγώ δεν μπορώ να φύγει από τη... Δηλαδή όλο σε νιώθω ότι είναι μέσα στο σπίτι. Στο μυαλό του. Φυσικά, έτσι είναι. Να είμαστε εμείς καλά, να τους θυμόμαστε, ναι. Και σίγουρα είναι μαζί μας και μέσα μας. Εγώ νομίζω έτσι, ότι λοιπόν, και τώρα που γράφεις η μαμά σου μιλάει στο αυτή, έτσι δεν νιώθεις. Και στο αυτή και στην ψυχή και τα πάντα. Ήταν βιβλιοφάγος η μαμά, έτσι, να ξεκινήσω από εκεί. Εκείνη με έβαλε μέσα σε όλο αυτό το μαγικό κόσμο, μαζί διαβάζαμε, μαζί κάναμε αναλύσεις. Το αγαπημένο της ποίημα, όπως και δικό μου, ήταν η Ιθάκη. Βάθη φυσικά. Μέχρι και τώρα που είμαι 50, 50 κάτι ας πούμε. Κρύβουμε και λίγο. 50. Δεν σου φαίνεται. Εγώ σε έκανα 45. Άρα... Όχι, αλήθεια. 50 δεν σε έκανα. 50. Γεννημένη το 71. Δεν το κρύβω. Σαν την αδερφούλα μου είσαι. Το 71. Τον Αύγουστο. Το 74 είμαι εγώ. Εντάξει. Σε μικρούλα. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι πιο μικρή. Όχι. Η μαμά λοιπόν ξεκίνησε, με έβαλε σε αυτόν τον κόσμο. Είχαμε μια ιδιαίτερη σύνδεση και μέσω των βιβλίων, δηλαδή μας άρεσε να τα διαβάζουμε, να τα συζητάμε και έκανε κάτι που το κάνω ακόμα και τώρα στις ομάδες φιλαναγνωσίας, όχι τώρα με την καραντίνα και όλα αυτά, γιατί συντόνισα πολλές ομάδες και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Γλυφάδας, να το πούμε και αυτό, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και μου άφησαν χώρο να υλοποιήσω αυτό που σκεφτόμουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να συντονίσω, να δημιουργήσουμε μια παιδική και μια εφηβική ομάδα φιλαναγνωσίας. Όσοι έχουν ασχοληθεί με ομάδες ξέρουν ότι δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα, αλλά το δικό μου μότο είναι ότι έστω και για ένα παιδί, και πραγματικά το πιστεύω, το έχω κάνει, και σε δημόσιο σχολείο έχω συντονίσει για 5 χρόνια περίπου, ομάδα φιλαναγνωσίας. Όλα αυτά εθελοντικά που λένε, έτσι. Να το τονίσουμε. Γιατί νομίζω ο εθελοντισμός δείχνει και την αγάπη και το πάθος που έχει μέσα του ένας άνθρωπος. Ξεκινήσαμε λοιπόν από εκεί. Και αυτό που κάναμε στο τέλος ήταν παίρναμε την ιστορία την ανάποδη. Πώς κάνει ο ηθοποιός μία αποδόμηση του ρόλου. Έτσι ακριβώς κάναμε και με το βιβλίο. Είναι κάτι που το έχω υιοθετήσει μέσα στις ομάδες. Ειδικά τα μικρά τα παιδιά τρελαίνονται. Δεν το συζητώ. Είναι ένα παιχνίδι σούπερ για αυτά. Ναι. Παράδειγμα. Στο κλασικό παραμύθι με το λύκο και την κοκκινοσκουφίτσα, ο κακός είναι ο καλύτερος ο λύκος. Το γυρνάμε αντίθετα. Εμείς το γυρνάμε λίγο αντίθετα. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι και στα νηπιαγωγεία και σε αυτά να το κάνεις. Είναι ωραίο. Ναι. Πέρυσι, εγώ έτσι για ψυχοθεραπεία έκανα βρεφονηπιοκόμος και μάθαινα έτσι. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις θεατρικό παιχνίδι. Το θεατρικό παιχνίδι είναι τα παραμύθια και αυτά να τα κάνεις. Εννοείται. Ή να βάλεις το παιδί τέλος πάντων, τα παιδιά ξέρω εγώ.
στον υπηαγωγείο να γίνουν οι μαύρες γάτες και άσπρες κότες. Έτσι, και να αρχίσουν αυτό το παραμυθάκι να το κάνουν παιχνίδι μέσα στο μάθημα. Και θα ήθελες να μας πεις, πρώτα ήταν αυτό και μετά ο γύρος του κόσμου ένα ζευγάρι παπούτσια. Πρώτα εκδόθηκε ο γύρος του κόσμου ένα ζευγάρι παπούτσια. Το που είναι η τρίτη έκδοση. Ναι. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει περισσότερες από 250 παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα. Και πολλές ομιλίες με αφορμή αυτό. Έχει παρουσιαστεί, το έχω παρουσιάσει δηλαδή, γιατί ξέρεις, τα βιβλία είναι τα παιδιά μας και τα παίρνουμε από το χεράκι και πάμε μαζί τους. Βέβαια. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα, τι ωραία χρώματα. Είναι από τις εκδόσεις Οσελότος, σε εικονογράφηση. Βλέπεις, δείχνει και από εκεί και από εδώ δείχνει. Της αγαπημένης Εμμανουέλας Κακαβιά, η οποία είναι και βραβευμένη, όχι για το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και είναι εκπληκτική στη δουλειά της. Έχουμε κάνει και τα δύο βιβλία μαζί. Που πάει και στο άγαλμα της ελευθερίας. Βέβαια. Και να σου πω κάτι, με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά γνωρίζουν έτσι και λίγο τον κόσμο, ε. Ας πούμε γνωρίζουν ότι το άγαλμα της ελευθερίας είναι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που είναι. Το άγαλμα της ελευθερίας είναι στην Νέα Υόρκη. Στην Νέα Υόρκη, ορίστε, είδες. Να τα μαθαίνουν. Μαθαίνουν, ας πούμε, ότι ο πύργος του Άιφελ είναι, ναι. Στο Παρίσι, αλλά μαθαίνουν άλλα πράγματα πιο σπουδαία ακόμα από αυτό. Ότι βοηθούμε ένα τον άλλο, συνεργαζόμαστε, υπάρχει αλληλεγγύη. Εδώ η συγκεκριμένη ιστορία έχει να κάνει με ένα ζευγάρι παπούτσια που κάνει το γύρο του κόσμου. Αλλάζει ποδαράκια από παιδάκι σε παιδάκι. Και έτσι τα γνωρίζει όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Και με ένα μαγικό τρόπο πηγαίνει από παιδί σε παιδί που έχει ανάγκη όμως. Και το κάθε παιδί. Καλά, θέλω να σε ευχαριστήσω που με αφαίρεσε αυτά τα παραμύθια και να πω ότι μου κάνεις και από ένα το λόγο για να το... που μπορώ να κάνω. Δηλαδή, πολύ αγάπη, ευχαριστώ. Αλίμονο. Και περιμένω και τη γνώμη σου. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι εγώ, επειδή με να μου αρέσει το χρώμα. Έτσι και μικρή και εγώ μου αρέσανε. Εγώ διαβάζαμε τότε τα Mickey Mouse και αυτά και αυτά και μου αρέσανε. Λατρεμένα, τα λατρεύω. Ναι. Έρχονται, συγγνώμη να σου πω κάτι, έρχονται πολλές φορές γονείς σε παρουσιάσεις ή σε ομιλίες, σε ομάδες και μου λένε κυρία Ζωή, θέλω να διαβάσει συνέχεια Mickey Mouse, τι να κάνω. Θέλω να το αφήνετε να διαβάσει. Είναι ωραία τα Mickey Mouse, ναι. Ή θέλει να διαβάσει ξανά το ίδιο βιβλίο, μόνο το αφήσετε να το διαβάσει. Κάτι είναι διαφορετικό καλό. Παίρνει. Κάτι διαφορετικό. Μα κάθε φορά που διαβάζουμε ένα βιβλίο, κάτι καινούριο μήνυμα. Παίρνουμε, ποτέ δεν είναι το ίδιο. Εμείς δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί. Δεν και είμαστε... τη στιγμή που το διαβάζουμε, ακριβώς, ο ψυχικός μας κόσμος είναι διαφορετικός. Και έτσι τα λαμβάνουμε διαφορετικά. Αυτό δηλαδή το βιβλίο γράφτηκε πριν πόσα χρόνια. Αυτό εκδόθηκε το 2015. Αλλά το 2015, πριν έχει 7 χρόνια. Το 2009 συγκεκριμένα. Το ενδιάμεσο διάστημα ήταν η περίοδος επόασης που λέμε. Εκδόσεις Οσελέτος. Οσελότος. Και τα δύο είναι εκεί, ε. Και τα δύο είναι εκεί. Πάντως να σου πω κάτι, δεν ξέρω, έτσι πρώτη φορά το άκουσα αυτό τον εκδοτικό οίκο, ναι, αλλά ναι, βλέπω ότι χρώμα, φύλλο, το φύλλο να μην σκίζεται, είναι πολύ σαν καλύτερο, πλαστικοποιημένο, είναι έτσι είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο, δηλαδή ούτε να σκιστεί εύκολα, ούτε να βραχεί εύκολα. Τα χρώματα και η ιστορία που λέξουν, βέβαια. Γιατί πώς άλλως μπορούσα να μαγειρίσουμε τον κόσμο, δεν βάζεις ένα παιδάκι, βάζεις ένα ζευγάρι παπούτσια. Η ιστορία ξεκινάει από την Ελλάδα και θα διαρρεύσω ότι πάλι επιστρέφει στην Ελλάδα. Εκεί επιστρέφουν πάλι τα παπούτσια. Να πω με αφορμή τα αυτά... Τα παραμύθια πώς ήρθανε στη ζωή σου και επέλεξες ή έχεις γράψει μετά και... Μετά τη γέννηση των παιδιών μου. Πριν δεν είχα έμπνευση για παραμύθια, δεν ξέρω γιατί. Λέω την αλήθεια. Όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, έπλαθα διάφορες ιστορίες. Έγραφα όμως και από πριν. Δεν είχα εκδώσει κάτι, αλλά έγραφα. Πιο πολύ όμως νουβέλες με μυθιστορήματα, τα οποία ακόμα είναι μέσα στο σιρτάρι, γιατί κατά ένα περίεργο τρόπο αυτά που έγραψα πρώτα, νομίζω ότι τελικά θα εκδοθούν τελευταία. Έτσι όπως πάμε, δεν ξέρω γιατί. Σίγουρα θα έχει και αυτό την εξήγησή του και τον λόγο. Ναι, καμιά φορά είναι. Ίσως ξέρεις, τα ταντεύω λίγο ακόμα εντός εισαγωγικών και δεν θέλω να τα αφήσω να φύγουν από πάνω μου. Προφανώς σημαίνουν και άλλα πράγματα για μένα. Για συναισθηματικά, συναισθηματικά, ναι. Συναισθηματικά, ακριβώς. Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο γιος μου, Αγισίλαος, είναι τώρα 19,5 ετών. Άντρας είναι τώρα, Αγισίλαος. Άντρας ολόκληρος και φοιτητής, έπλαθα ιστορίες.
Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, ο Άγιος μου έλεγε: «Μαμά, θέλω να μου πεις την ιστορία που μου είπες προχθές». Πού να τη θυμάσαι εγώ, εσύ όμως, τώρα. Δεν θυμόμαι την ιστορία που του είχα πει προχθές, γιατί κάθε φορά του έλεγα άλλες ιστορίες. Οι οποίες έδειχνε ότι του άρεσαν πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή λέω: «Πρέπει να τις γράψω αυτές τις ιστορίες για να μην τις ξεχνάω και να τις θυμάμαι». Τώρα συγκινούμαι που το σκέφτομαι. Αλλά θυμάμαι και την αντίδραση του Άγιου, του Αγισίλαου. Έχουμε μόνο τον Αγισίλαο ή έχουμε κι άλλο? Έχουμε και τη Μικέλα. Να τα χαιρόμαστε. Μικέλα πιο μικρή είναι, ε? Πιο μικρή, 3 χρόνια διαφορά μεταξύ τους, Δευτέρα Λυκείου πάει. Άρα τώρα η Μικέλα είναι σαν φίλη σου στην ουσία, γιατί εγώ βλέπω που κάνω παρέα με την ανιψιά μου που είναι 15-16 χρόνια, είμαστε φίλοι. Και πολύ αυστηρή κριτής. Ναι, νομίζω Μικέλα, ότι... Ναι, ναι. Είναι απίστευτα ακριβοδίκαιη. Είναι απίστευτα. Μα τα παιδιά έχουν... Τα παιδιά είναι και αυστηρά και δίκαια. Και θα μας κάνουν και την αλήθεια, βασίζονται, μας πούνε και την αλήθεια. Όχι επειδή σου λένε την αλήθεια. Ναι, σου λένε την αλήθεια όπως είναι. Δεν θα σου πει, μαμά, εμένα αυτό δεν θα με συγκινούσε. Ή... Ναι, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Ή αυτό θα μου κάνει πιο ωραίο. Πριν είχα γράψει ένα, με αφορμή τώρα αυτό, είχα γράψει ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το οποίο το έστειλα σε ένα διαγωνισμό. Συνήθως δεν συμμετέχω σε πολλούς διαγωνισμούς. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, απλώς δεν συμμετέχω σε πολλούς. Το είχε διαβάσει η Μικέλα και την είχα ρωτήσει, λέω, πώς σου φαίνεται, αξίζει να το στείλω στο διαγωνισμό? Βεβαίως, μου λέει, μαμά, και να το στείλεις και θα να δεις ότι θα κερδίσει και βραβείο. Πριν 3 μέρες με ειδοποίησαν ότι πήρε το πρώτο βραβείο στον ελληνικό πολιτιστικό όμιλο Κυπρίων, τον ΕΠΟΚ, ο οποίος κάνει σπουδαίο έργο. Και θέλω να το πω αυτό και να ακουστεί, ο ΕΠΟΚ κάνει σπουδαίο έργο. ΕΠΟΚ είναι ένωση. Είναι η ένωση, ο ελληνικός όμιλος πολιτιστικών πολιτισμού Κυπρίων. ΕΠΟΚ. Ελληνικός οργανισμός πολιτισμού Κυπρίων. Τώρα μπορώ να κάνω λίγο λάθος. Συγγνώμη, η βάση τους είναι στην Κύπρο, ε? Όχι, εδώ. Εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Είναι οι φίλοι Έλληνες. Φίλοι Έλληνες. Είναι για τους Έλληνες. Έχει πρόεδρο τον Ηρακλή Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ακίνητος. Να σου πω κάτι, ενδιαφέρον αυτό να έρθουν εδώ να μιλήσουμε. Με ενδιαφέρει αυτό. Είναι πραγματικά δηλαδή. Το λέω γιατί αξίζει να ακουστεί. Γιατί είχε έρθει εδώ και ο Χρήστος ο Θεοδόρου Κύπριος, καλλιτέχνης, τραγουδιστής και αυτά. Έχουν έρθει πολλά παιδιά από την Κύπρο. Η Κύπρο βγάζει καλλιτέχνες. Βγάζει, βεβαίως. Η Κύπρο βγάζει ταλέντα. Και η Κύπρος και η Ελλάδα βγάζουν. Και οι δύο χώρες έχουν. Δηλαδή, απίστευτο δυναμικό. Απίστευτο δυναμικό. Και όταν λέμε καλλιτέχνες, τους εννοούμε όλους. Εννοείται. Όλους. Από ζωγράφους, από τραγουδιστές, από μουσικούς, και έτσι, από όλα. Συνηθίζω να τους εννοούμε όλους. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν. Κοίταξε να δεις, για μένα καλλιτέχνης είναι και ο Τζαγκάρης. Καλλιτέχνης είναι και ο Μόδιστρος. Ναι, βεβαίως. Καλλιτέχνης είναι. Έχω ένα φίλο που κάνει πέτρα, χτίστης. Μα είναι μεγάλη τέχνη. Δεν ξέρουν όλοι να χτίσουν πέτρα. Δεν ξέρουν όλοι. Κάποιοι χιώτες ήταν πετρατζίδες που λέγανε. Η Σύρη είναι καλή στην πέτρα. Είναι μια τέχνη, είναι τέχνη καθαρά. Είναι αυτόνομη, πώς να σου το πω, είναι τέχνη. Και τελικά ακόμα και η μία λέξη που θα πούμε, η μία πρόταση, η καλημέρα που θα πούμε, είναι και αυτό τέχνη. Όπως το είπες, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Ναι. Και συμφωνώ. Και όπως και το γκράφιτι για μένα είναι τέχνη. Σαφώς και είναι μια μορφή τέχνης. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχουν. Βεβαίως. Μα υπάρχουν πολλές μορφές τέχνης. Η τέχνη δεν είναι μία. Δεν είναι μόνο το βιβλίο. Μπράβο, δεν είναι δεν μόνο είναι το η κείμενο, μουσική. Δεν είναι μόνο η μουσική, δεν είναι μόνο η ζωγραφική. Είναι οτιδήποτε γεμίζουμε με αγάπη. Εγώ αυτό νομίζω. Και κάτι που μοιραζόμαστε και με τον κόσμο. Γιατί το μοιράζεσαι κιόλας. Δεν το κρατάς μόνο για σένα. Έτσι. Και από τη στιγμή που το μοιράζεσαι, ανήκει σε όλους. Και δηλαδή από... Να πω το τίτλο του παραμυθιού, ναι, που πήρε το βραβείο. Αυτό. Ένας παρεξηγημένος καλικάτζαρος. Ένας παρεξηγημένος καλικάτζαρος. Ναι. Άρα θα το γράψεις αυτό. Πρώτο ο Θεός κάποια στιγμή θα, και θα το, και ναι, θα το εκδώσεις. Ναι. Και αυτό, βέβαια, αφού πήρε βραβείο, δεν πρέπει να γίνει και έκδοση τώρα. Πρώτα βραβεύτηκε και μετά. Βέβαια η καραντίνα τα έχει κάνει αυτά. Αυτό είχε γραφεί, θα σου πω, πριν την καραντίνα. Πριν την καραντίνα το είχα γράψει το καλικατζαράκι μου, το οποίο ζητούσε μια δεύτερη ευκαιρία να μην είναι πια καλικάτζαρος, αλλά να γίνει βοηθός στο Άι Βασίλειο. Ναι, ναι. Δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν, δεν ήθελε να πριονίζει μαζί με τους άλλους στο δέντρο των Χριστουγέννων, ήθελε να φύγει
από τα έγκατα της γης να μετακομίσει να πάει στο χωριό του αγαπημένου του Άη Βασίλη. Και κάποιος τον βοήθησε για να γίνει. Ωραίο. Πάλι με ένα μαγικό τρόπο. Ναι, αλλά και αυτό ξέρεις τι δείχνει, ότι τίποτα δεν μένει για πάντα κακό. Και δείχνει τι, και αυτό που δηλαδή ότι μου θυμίζει, που λέει ένας γέροντας ότι κάθεται και προσεύχεται για το διάβολο, ας πούμε. Γιατί και τα διαβολάκια... Σου έκανα συνειρμό τώρα. Ναι. Δηλαδή και τα καλκατζαράκια δεν είναι όλα κακά. Υπάρχει και στο κακό, υπάρχει το καλό μέσα. Αυτό το μήνυμα παίρνουμε. Θεωρώ ότι δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Κι εγώ έτσι νομίζω. Ναι. Δεν είναι υπάρχει όλα άσπρο ή μαύρο. Υπάρχει και διάμεσο. Μηνύματα σπουδαία όπως της διαφορετικότητας, της δεύτερης ευκαιρίας. Όλα μου τα βιβλία έχουν. Η διαφορετικότητα, η αλληλεγγύη, το ομαδικό πνεύμα. Το να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος μόνος του. Δηλαδή, εγώ για να έχω μια χαρούμενη ημέρα, θα δω την Ολυμπία, θα μου πει με χαμόγελο μια καλημέρα, θα την ανταποδώσω. Ναι, γιατί άμα βγεις το πρωί και δεις τον άλλον ξυνά, αμέσως πέφτεις. Ναι, φυσικά, φυσικά. Είμαι λίγο ρομαντική σε αυτό. Ταυτόχρονα είμαι και σκληρή σε κάποια άλλα πράγματα, αλλά θέλω να είμαι. Όσο το δυνατόν περισσότερο ρομαντική και ανθρώπινη. Να ρωτήσω, τώρα με τη γραφή δουλεύεις κιόλας, δηλαδή είσαι και μητέρα στο σπίτι και η δουλειά σου κανονικά κάθε μέρα. Όπως όλες οι γυναίκες, είμαστε απ' όλα. Και ο χρόνος πότε βρισκόταν έτσι για να γράψεις, ο χρόνος που τον έβρισκες. Εγώ γράφω συνήθως το βράδυ. Τους κοιμίζω όλους, τους σκεπάζω στα κρεβατάκια τους. Και τότε είναι η δική μου η ώρα να είμαι ήρεμη, ήσυχη. Εκεί κάθομαι και γράφω. Μαύρη ζωή. Με ηρεμή. Είναι η δική μου ψυχοθεραπεία. Και οι μαύρες γάτες, άσπρες κότες, αυτό δεν ξέρω γιατί μου κάνει κλικ να γίνει θεατρικό. Ναι, αυτό έχει γίνει σε ένα μικρό σχολείο θεατρικό. Α, γι' αυτό μου κάνει και μένα. Και τα παπούτσια έχουν γίνει θεατρικό. Εδώ έχουμε πρωταγωνίστρια, είναι για μεγαλύτερες λίγο ηλικίες. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ εικονογράφηση, σκίτσο περισσότερο. Ναι. Έχουμε πρωταγωνίστρια ένα έφηβο κορίτσι, την Εσμήνη. Που μας αφηγείται διάφορα βιώματά της. Είναι σκίτσος το με μολύβι, έτσι ναι, είναι ωραία, ναι. Είναι μια άλλη... Από την Εμμανουέλα πάλι την Κακαβιά, από την ίδια εικονογράφο. Μπράβο. Είναι πιο, πιο και με πιο μεγάλα παιδιά, δηλαδή είναι για παιδιά νομίζω έκτη δημοτικού... Από έκτη δημοτικού, πέμπτη έκτη δημοτικού και πλάς, δηλαδή διαβάζεται άνετα. Ναι. Μας αφηγείται βιώματα της καθημερινότητάς της, τις σχέσεις με τον παππού, με τη γιαγιά, η ευρύτερη ξέρεις ελληνική οικογένεια. Μα επηρεάζονται, το ξέρεις ότι εμένα οι ανιψιές μου κάνουν κολλητή παρέα με τη μάνα μου. Δεν ξέρω γιατί. Και η μάνα μου τα βρίσκει με εκείνες και εκείνες. Ναι, πώς επικοινωνούν, αφού υπάρχει υποτίθεται το χάσμα γενεών. Πιστεύεις πραγματικά. Δηλαδή, δεν επικοινωνεί η Ελευθερία με τη μαμά της και επικοινωνεί με τη γιαγιά της. Πώς γίνεται αυτό. Δεν μου αρέσει αυτή η φράση στο χάσμα γενναιών. Εγώ προτιμώ να λέω η ψυχική σύνδεση. Επικοινωνείς όταν υπάρχει ψυχική σύνδεση. Ρε παιδί μου, μου κάνει εντύπωση. Με τη μαμά της δεν μπορεί και μπορεί με τη γιαγιά της. Και λέω, μα καλά, εγώ με τη μαμά μου δεν μπορούσα. Εσύ πώς μπορείς με τη μαμά μου. Είναι από διαφορετική. Ξέρεις πώς μου κάνει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και μου λένε, μα είσαι λάθος. Η γιαγιά μας είναι πολύ αστεία και καλή. Ως άνθρωποι, άλλη σχέση έχουμε με. Μαμά, με τη γιαγιά, άλλη σχέση έχουν τα παιδιά μας μαζί τους. Ναι, πιο καλή έχουν εκείνη, πώς γίνεται. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Της λέω της μάνας μου, καλά λέω, σε αυτήν κάνεις πλεξίδες και τσίχεις το μαλλί μέχρι τον ώμο και εμένα με κούρευες γουλί για τις τρίχες. Αδικία λέω. Και τώρα βλέπεις και είναι διαφορετικά, σε όλα τις τα εγγόνια, στις εγγόνες, να μέχρι εδώ μαλλί. Είναι λίγο πιο χαλαρές τα εγγόνια, αυτό είναι μυστικό. Είναι, πώς λένε, είναι πιο cool στα εγγόνια τους. Στα παιδιά ήταν πιο αυστηροί. Νομίζω το ίδιο θα κάνω. Και εγώ έτσι νομίζω θα κάνω. Έτσι. Μαύρες γάτες, άσπρες κότες. Το βιβλίο που σου είπα ότι βραβεύτηκε, ο παρεξηγημένος Καλικάτζαρος. Ένα βιβλίο ισπανικών εκδόσεων, των εκδόσεων Λούντελ Μέρς, που είχαμε γράψει κάποιες σκέψεις περί καραντίνας. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αυτό δεν το έχω μαζί μου στο δείξω. Δεν μπορούσα να τα φέρω. Και με καμάρι να πω επίσης ότι πέρυσι που κλείσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ένα ποίημά μου σε ελεύθερο στίχο, το Μάνα Ελλάς, πήρε το δεύτερο βραβείο από την Αφιδιονία Ελληνισμού. Και μάλιστα έτσι με μια αγαπημένη φίλη που είναι καταξιωμένη λογοτέχνης και εκείνη, η Σωτηρία Κυρμανίδου, τους έλεγα, όχι δεν είναι ποίημα αυτό που έχω γράψει. Τι λες μου λέει παιδί μου, είναι ποίημα αυτό που έχεις γράψει. Και κάπου πρέπει να το στείλεις, είναι συγκλονιστικό.
Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που έτσι έμαθα για την βράβευση, γιατί συγκινήθηκα. Θα στο στείλω. Θα μου το στείλεις, να στο το στείλω. Πούμε. Βεβαίως. Να το κάνω μια αναφορά εδώ, ναι. Ομολογώ ότι δεν το σκέφτηκα να το τυπώσω. Να το φέρεις, να το διαβάζαμε, ναι. Δεν πειράζει. Είναι πολύ συγκινητικό. Περιλαμβάνει στην ουσία την ιστορία της Άρα, Ελλάδας, αλλά μας και τη δική χρωστάς εσύ μία έκδοση ποιητική, γιατί έχεις κάποια ποίηματα που δεν θες να μας τα από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, σιγά σιγά. Που εσύ δεν τα έχεις. Να μαζευτούν κι άλλα. Ναι, και μας χρωστάς και το παραμύθι που βραβεύτηκε. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά να τα βγάζουμε. Και αυτές τις σκέψεις πρέπει που λες στα ισπανικά που μεταφραστήκανε και αυτά. Ναι, ήταν σκέψεις περί καραντίνας. Θα θέλεις να μιλήσουμε γι' αυτό. Άλλοι δημιουργήσανε στην καραντίνα. Λοιπόν, χαίρομαι που με ρωτάς. Εγώ δεν είχα έμπνευση να δημιουργήσω. Άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς, ναι. Πρόσεξε, δεν είχα έμπνευση να δημιουργήσω κάτι για την πανδημία. Δηλαδή να γράψω ένα παραμύθι. Εγώ έγραψα ένα παραμύθι για τον COVID. Γιατί ήταν τα που κάναμε τα μαθήματα με τους βροχονεπιοκόμους. Ήμουν μαθήτρια και σαν μαθήτρια μας μπήκε μια εργασία. Φτιάξτε ένα παραμύθι με τον COVID. Μπήκαμε, είδαμε έτσι μια αυτή τέλος πάντων, γιατί και εγώ δεν έκανα ένα COVID, έκανα δύο αδερφάκια. COVID. Δύο κορονοϊάκια έκανα, μπράβο, δύο αδερφάκια που λέγονται κορονοϊάκια. Έτσι γιατί το άραγε έκανες δύο κορονοϊάκια. Γιατί έχω δύο ανιψιές και έτσι το είπα, ότι πώς είναι έχω δύο από την αδερφή μου. Και επειδή όταν το έγραφα λέω θα γράψω ένα παραμύθι για σας. Λέω θα βάλω πώς έχω την Παναγιώτα και την Ιωάννα, θα βάλω είμαστε δύο αδερφά και κορονοϊάκια. Και έτσι το έκανα. Βλέπεις ότι όλα κάτι δείχνουν. Και μετά το σκετσάραμε, το κάναμε και λέω ρε γαμώτο, εγώ το έγραψα αυτό. Τέλεια. Εγώ ήταν μεγάλη. Ειλικρινής, δηλαδή έκανα και τα σχέδια. Ναι. Βέβαια, μα δεις είναι σε ένα χαρτί με ξυλομπογιές, δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι δημιούργημα. Είναι πόνο. Αλλά είναι. Σαφώς. Ναι. Και όταν άκουσα τώρα ότι γιουχάρανε τον Τριβιζά γιατί έγραψε παραμύθι για τον κόβημα, γιατί. Εντάξει, δεν θα γιατί το σχολιάσω οι άνθρωποι αυτό είναι το πράγμα καθόλου. Ντρέπομαι πραγματικά, ντρέπομαι για λογαριασμό όλων αυτών των ανθρώπων. Πώς είναι δυνατόν, πώς λογοκρίνεται το δημιούργημα ενός ανθρώπου, πώς λογοκρίνεται η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία είναι θησαυρός, πολιτιστικός. Μα και γιατί να μην μπω στο παιδάκι, να μην τον κάνω τον κορονοϊό, τον έκανα παραμύθι. Τα παιδιά να μην φοβούνται. Θα σου πω κάτι άλλο. Το περνάς, δηλαδή εγώ πέρασα και λέω, άμα πλύνεις τα χεράκια σου, εμείς δεν θα ερχόμαστε σε σένα, ναι. Επειδή έχω και μια διαδικτυακή ομάδα φιλαναγνωσίας, νομίζω ότι ξέρεις, στην μη φιλαναγνωσία, όπου ανεβάζω το έργο πολλών ομοτέχνων, με πολύ αγάπη και εθελοντικά φυσικά, κάποια στιγμή είχα να παρουσιάσω ένα βιβλίο για την πανδημία και είχα αρνητικά σχόλια. Όχι μέσα στην ομάδα, είχα αρνητικά σχόλια στην ομάδα της βιβλιοθήκης. Γιατί? Γιατί υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται. Και το πρόβλημά τους, όπως έχουμε αντιληφθεί όλοι, δεν είναι μόνο η μάσκα και ο κορονοϊός, υπάρχουν και άλλα θέματα. Να σου πω κάτι. Για να κλείσω το δικό μου, εγώ δεν είχα πάρα έμπνευση συγκεκριμένα αυτό. Να γράψω για την πανδημία σε παραμύθι. Έγραψα κάποια. Όχι, δεν κείμενα, είναι, δεν σου λέω αυτό. Πέζα, εγώ εδώ πέρα ήρθαν άνθρωποι. Περίμενε, ναι. Το παλικαράκι αυτό τώρα που ήρθε προχτές και παρουσιάσαμε, μου λέει ότι το βιβλίο με τα ποίηματα στα ελληνικά που έβγαλε, γιατί έκδωσε ένα βιβλίο στα αγγλικά και ένα στα ελληνικά. Το έγραψε μέσα στην πανδημία. Άλλο αυτό. Εγώ λέω ποίηματα. Σαν θέμα. Όχι σαν θέμα. Ναι. Ότι δημιουργήσε. Δεν σου λέω εγώ. Ναι. Ήταν ένα. Δηλαδή, πολλοί μου είπαν ότι. Πω, το χαρήκαμε γιατί μείναμε με τον εαυτό μας. Ναι, κάτσαμε λίγο σπίτι μας. Όχι, όχι, όχι σαν θέμα. Όχι σαν θέμα. Πολλούς τους έδινες, τους πληγώνει και αυτό, μωρέ. Όπως εγώ, ας πούμε, τώρα τελευταία. Εμένα απλώς δεν με ενέπευσε. Άμα μου πεις να γράψω για χωρισμό ή κάποια πράγματα, το θάνατο, ας πούμε. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα με πληγώνουν τώρα. Ναι, πέρα από αυτό όμως. Είναι και θέμα έμπνευση. Κάποτε πήγαινα στα νεκροταφεία και πίνα καφέ. Πρόσεξε τώρα φεύγω. Η έμπνευση δεν είναι παραγγελία. Δεν είναι κάτι κατά παραγγελία να το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Κάτι πηγείο, κάτι αυθόρμητο. Εγώ άμα δεν νιώσω ότι εμπνέομαι από κάτι, δεν μπορώ να γράψω. Έχω μία φίλη μου που βέβαια δεν έχει εκδώσει τίποτα, αλλά την πιέζω να εκδώσει. Αυτή πάλι μου λέει
Εγώ μου λέει, όταν πηγαίνω και βγαίνω και πηγαίνω σε ένα μαγαζί και πίνω ένα ποτήρι κρασί, αμέσως βγάζω το χαρτί και το στυλό που το έχει πάντα μαζί της και γράφει. Δηλαδή εμπνέεται από τους άλλους. Ναι. Την άλλη φορά πήγαμε σε μια παρουσίαση ποιημάτων και την είδα εκείνη και έγραφε. Και άκουγε τους άλλους, ήταν αφιέρωμα για τη γυναίκα. Άκουγε τους άλλους και εκείνη την ώρα έγραψε και αυτή ένα ποίημα που το είπε. Δηλαδή το σηκώθηκε και το παλατόγραψε εκείνη την ώρα. Μα ο κάθε δημιουργός, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι, έχει διαφορετικές πηγές έμπνευσης. Ναι. Εγώ μπορεί να βγω, η κυρία αυτή που λες, κάθεται, της αρέσει, απολαμβάνει τη στιγμή της, εμπνέεται. Αλληλεπιδρά με το περιβάλλον γύρω της, με τους ανθρώπους, με μια εικόνα, με οτιδήποτε. Εγώ πάλι, επειδή είμαι δυσλεκτική, μάλλον ήμουν μικρή και είμαι με την ορθογραφία, έχω θέμα. Είμαι λίγο κομπλεξική απάνω στο ότι. Βέβαια, είχα μια καθηγήτρια, τη Βερονίκη τη Δελακούρα, ποιήτρια, συγγραφέα. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, ναι, το επίθετο λέω. Που εκείνη πήρε ένα στίχο μου και τον έβαλε μέσα σε ένα βιβλίο της. Μετά είχαμε εκδώσει κάτι, δηλαδή μου έδωσε πολύ δύναμη και μου είπε ότι και ο Κατσατζάκης ήταν ανορθόγραφος, μη φοβάσαι τη σκέψη και σου πολύ τρανή, μου είπε πάρα, ο Βάρναλης ήταν πάρα πολύ που ήταν αμόρφωτη, που δεν είχαν μάθει γράμματα και ήταν ανορθόγραφοι. Παρόλα αυτά, οι σκέψεις τους γίνανε πηγή έμπνευση για... Για εκατομμύρια. Μπράβο. Έτσι ακριβώς. Άρα μου λέει να μην φοβάσαι. Απλά υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Και πολύ σωστά σου είπε. Όλοι οι εκδότες έχουν τον ορθογραφικό τους, έχουν τη... Δηλαδή και που μπορούν να... Εννοείται, γίνεται επιμέλεια φυσικά. Κάποια στιγμή λοιπόν μπορεί στα 50 μου να το σε 3 χρόνια. Γιατί να το όχι, εδώ ναι. Είμαστε εμείς να βοηθήσουμε στα πάντα. Έτσι, έτσι, έτσι. Με πολύ χαρά και. Μα γι' αυτό πλαισιώνομαι με όλο καλούς ανθρώπους. Εγώ εντωμεταξύ έχει. Να πούμε ότι ο καιρός ήταν θλιμμένος, αλλά αυτά τα χρώματα είναι, τα βλέπω και ανοίγει η ψυχή μου. Έτσι, έτσι. Ανοίγει η ψυχή. Δεν μπορείς να φανταστείς, Ολυμπία μου, πόσα θέματα συζητήσεις, γιατί για μένα άξιο είναι το βιβλίο που ανοίγει θέματα συζήτησης. Πόσα θέματα συζητήσεις ανοίγονται στα παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους σε κάθε παρουσίαση. Αυτό. Είναι σημαντικό. Για μένα είναι η μεγαλύτερη χαρά. Μεγαλύτερη χαρά. Έχει τύχει να πάω αυθημερών για παρουσίαση μέχρι και Θεσσαλονίκη. Δεν λογαριάζω την κούραση. Δεν λογαριάζω την κούραση γιατί είμαι τόσο χαρούμενη. Αυτό θα σου λέω ότι αυτό είναι, ναι, είναι ωραίο αυτό. Που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Πραγματικά. Ναι. Και ενώ πάντα αγαπούσα τα βιβλία, δεν περίμενα όμως ότι θα έβρισκα τόση μεγάλη χαρά και στις παρουσιάσεις. Για μένα είναι ένα πανηγύρι. Το λατρεύω αυτό που γίνεται, δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι ωραίο να κάνεις παρουσιάσεις και να, παρουσιάζεις και αλλωνών ανθρώπων τα βιβλία. Εμένα δεν μου έχει δοθεί. Μια φορά μου δόθηκε η ευκαιρία και μου κάνανε την τιμή να παγγείλω ποίηματα κάποιου έτσι. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να το κάνω. Γιατί είναι ωραίο. Δηλαδή, ας πούμε, αν μου δινόταν η ευκαιρία να παρουσιάσω του παιδιού αυτού. Πω, τι χαρά. Ναι. Και γενικά και αλλωνών ανθρώπων. Είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Πάρα πολλοί επικοινωνούν μαζί μου και μου λένε «Μα ζωή δεν σε κουράζει, έχεις τόσες δραστηριότητες, τόσες ασχολίες». Τώρα και με τη διαδικτυακή ομάδα που ανεβάζεις το έργο άλλων συγγραφέων, εμένα μου δίνει χαρά. Γιατί είμαι και εγώ συγγραφέας και γνωρίζω τις δυσκολίες. Γνωρίζω τη στήριξη και την προώθηση που μα πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Μα να σου πω κάτι, να είσαι, έχεις, είδες τι μου είπες, με την Εύα είμαστε φίλες. Γιατί είστε φίλες, γιατί έχουμε αυτή την κοινή... Δηλαδή ο ένας τον άλλον, ο ένας τον άλλον. Και με όλους. Κανείς δεν ακυρώνει, μπράβο. Και με όλους όσους συναναστρέφομαι, τους αγαπώ πραγματικά. Θα σου πω κάτι όμως, όταν πρώτο ξεκίνησα το 14 λοιπόν, άκου να δεις τώρα ρε αγάπη γλυκιά. Δεν ξέρω, Εύα, τα χαιρετίσματά μου, γιατί από τότε που μπήκε στο στούντιο άρχισαν να έρχονται όλο θετικοί άνθρωποι δοτικοί που θέλουν να μοιραστούν, και εννοώ για δημιουργούς, για αυτή τη στήλη που κάνω. Όταν ξεκίνησα την εκπομπή το 14 και ξεκίνησα, γιατί από τότε μου ήρθε η ιδέα και λέω, ρε παιδί μου, τι είναι αδικημένο, η λογοτεχνία, εγώ θα δώσω βήμα στη λογοτεχνία και θα κάνω μια φορά το μήνα εκπομπή που θα παρουσιάζω λογοτεχνία, ποιήση, δηλαδή μου είχε... Γιατί είχα αγάπη. Είχα γράψει και τις νουβέλες. Πώς να σου το πω, το χαμέσα μου και το. Έχουν έρθει πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Πάρα πολλοί αξιόλογοι.
Βέβαια, είχε έρθει και ένας εκδοτικός οίκος, δεν θα πω το όνομα, γιατί τώρα διαλύθηκε, δεν υπάρχει, έκλεισε αυτός ο εκδοτικός οίκος, που ήρθανε και κάποιοι, μάλλον από μια ποιήτρια, μου σύστησε ότι εμένανε, αυτός ο οίκος με έκδωσε το αυτό, με βοήθησε, μου έκανε και το ένα βιβλίο μου τελείως δωρεάν και ξέρω εγώ, είδα δηλαδή ότι υπήρχε μια αλληλεγγύη. Παρ' όλα αυτά μετά μου βγάλανε μια εικόνα, τα 2 χρόνια μετά, ανταγωνισμού. Έτυχε και πήγα σε παρουσιάσεις και έβλεπα και υπήρχε, δηλαδή έρχομαι εγώ στη δική σου παρουσίαση και κάνω καταλαλιά με μια άλλη για σένα, ναι, και ενώ έρχομαι να σε τιμήσω. Είδα αυτό. Ναι, αυτό όμως δεν έχει. Γιατί... Βέβαια αυτός ο εκδοτικός οίκος δεν υπάρχει πια, αλλά όταν το δω αυτό λέω, ωχ ρε γαμώτο, δηλαδή αν σου πω ότι μέχρι... κάποια χρόνια έλεγα, μη μου πεις ρε παιδί μου ότι και είναι η τηλεόραση, είναι και εδώ πέρα, δηλαδή πάλι, κατάλαβες τώρα, υπάρχει και εδώ εγωισμός, υπάρχει και εδώ υπάρχει. Το να σε πνίξω εσένα, ναι, το να σου κλέψω το έργο σου. Για το διακοπή του έργου δεν ξέρω. Δεν γίνεται, αλλά... Αλλά υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει και εγωισμός και υπάρχουν και πολλά κακοσκημένα. Δεν ξέρω, αλλά εγώ μετά την καραντίνα, δηλαδή από το 19 και μετά, βλέπω όλους ανθρώπους που ένας θέλει να βοηθήσει τον άλλον και να είναι μια ομάδα. Δηλαδή νομίζω ότι κάπως... Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και τα κακοσκημένα. Υπάρχουν και τα κακοσκημένα, ναι. Και σε αυτό το χώρο. Εννοείται. Δεν είναι. Δεν πρέπει να μας προξενεί. Γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους και ο άνθρωπος έχει όλα τα στοιχεία. Έχει τα ψώνια, ας πούμε μου λέγε μια κυρία, να εγώ την τάδε τη βοήθησα, της έβγαλε το βιβλίο της Τζοδωρεάν, ξέρω εγώ, και αυτή ψωνίστηκε και δεν μας μιλάει. Και αυτό συμβαίνει. Ή εγώ τώρα, ξέρω εγώ, να εκδώσω ένα τέτοιο βιβλιαράκι, ξέρω εγώ, με βοηθάει η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, τα αδέρφια μου, ξέρω εγώ, και το κάνω μια έκδοση. Και μετά να το παίζω ότι είμαι η Ολυμπία. Ολυμπία μου, συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Πρόσεξε όμως, αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Γιατί αν είναι να την ψωνίσεις, θα την ψωνίσεις ό,τι και να κάνεις. Είτε είσαι συγγραφέας, είτε είσαι κομμωτής, είτε είσαι, ναι, είτε είσαι κομμότρια, είτε είσαι, δεν ξέρω, μανάβης, οτιδήποτε είσαι. Άρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας. Καθενός μας. Ναι. Οπότε ας δουλέψουμε λίγο στο χαρακτήρα μας. Να νικήσουμε τους εγωισμούς μας, να σου πω κάτι. Εγώ όταν με έπιασε το εγκεφαλικό με την επίπληξη της κοπελίτσας αυτής και έπαθα εγκεφαλικό πραγματικά, αφού την άκουσα μετά που πήγε στον κάτω όροφο και έλεγε η Ολυμπία έπαθε εγκεφαλικό. Πραγματικά με μόνο σου λέει Νέα Σμύρνη. Μετά πήγα στον καθρέφτη και με μάλωσα. Και ξέρεις γιατί με μάλωσα, γιατί λέω εσύ πρώτον, γιατί ταράχτηκες με την παρατήρηση της μικρής, αφού ήταν έτσι κι αλλιώς λάθος η παρατήρησή της, μπορούσε σε πιο χαμηλούς τόνους να της το αποδείξεις ότι ήταν λάθος. Και δεύτερον, για τον εγωισμό μου. Γιατί ταράχτηκα, επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός μου. Και άρχισα να με μαλώνω το ότι ακόμα δεν έχω κοιμήσει αυτόν τον... Έχω εγωισμό ακόμα, πολύ. Πρέπει να τον κοιμήσω. Τον οποίο πρέπει να τον διαχειριζόμαστε καλύτερα. Ναι, ναι. Έτσι και προς όφελός μας και προς όφελος και των ανθρώπων γύρω. Δηλαδή, αν δεν το διαχειρίστηκα σωστά, έπρεπε με ήρεμο τρόπο, χωρίς να πάθω εγκεφαλικό. Γιατί μου έκανε παρατήρηση και της λέω, σας ξέρω, έπαθα εγκεφαλικό, δεν ξέρω πώς της το είπα. Δεν μπορούσα να της πω, επειδή ήξερα, κοριτσάκι μου, ότι θα μου κάνεις αυτή την κίνηση, γι' αυτό και εγώ έπραξα έτσι και έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, εκ των υστέρων το επεξεργάστηκες όμως. Εγώ όμως έπαθα εγκεφαλικό και την ώρα. Μου ήρθε εγκεφαλικό όντως. Βλέπεις πολλές φορές που μια κουβέντα μπορεί να μας διαλύσει. Εκεί κατάλαβα ότι ο εγωισμός μου είναι ακόμα ανεπτυγμένος. Και πρέπει να δουλέψω τον εγωισμό μου. Και να της πω και ευχαριστώ αυτήν της κοπελίτσας, που δεν μας ακούει. Να της πω ευχαριστώ ότι... Σε ευχαριστώ πολύ γιατί μετά από αυτό εγώ πήρα το μάθημά μου. Σε έβαλε σε σκέψη. Με έβαλε σε σκέψη ότι πρέπει να δουλέψω τον εγωισμό μου. Γιατί θα μπορούσες να μην μπεις και σε σκέψη καθόλου. Και απλώς να κρατήσεις το θυμό και τα νεύρα και να ορίεσαι για καμιά εβδομάδα. Και αποτέλεσμα να μην βγει. Όχι μόνο εσύ, όλοι μας. Όλοι, ναι. Εντάξει. Και... Δεν χορταίνω να τα βλέπω, γι' αυτό σας τα δείχνω. Για πες μου τώρα, οι μαύρες γάτες, άσπρες κότες, πότε ήρθε χρονικά, μετά από πόσο καιρό. Αυτό εκδόθηκε το 18. Α, τώρα. Ναι. Είναι πιο καινούργιο. Πιο μωράκι. Πριν 3 χρόνια. Τώρα δεν το λες. Να σου πω κάτι.
Εγώ από τη στιγμή που πέθανε ο μπαμπάς μου το Δεκέμβρη μέχρι τώρα μου φαίνεται ένας χρόνος. Το Δεκέμβρη του 19. Μέχρι τώρα μου φαίνεται ένας χρόνος. Δεν ξέρω γιατί. Το 20 με το 21 μου φαίνεται ένας χρόνος. Δηλαδή. Λόγω της, ναι. Δηλαδή μπερδεύομαι. Αν δεν είχα το σχολείο που έκανα εκείνα τα μαθήματα με την καραντίνα, νομίζω θα το είχα χάσει τελείως. Θα νόμιζα ότι είμαστε στο 20 ακόμα. Γιατί καθόμουν, δεν δούλευα. Ήτανε πάλι καλά που έκανα τα ιντερνετικά μαθήματα. Πάλι καλά που είχα το μάθημα. Πάλι καλά που έκανα αυτό και ασχολιόμουν με. Αλλιώς θα είχα. Κάποιες περίοδοι είναι δύσκολες. Το λέω αυτό γιατί θέλω να περνάω το μήνυμα ότι η γνώση είναι ψυχοθεραπεία. Για μένα η γνώση είναι ψυχοθεραπεία. Όπως το είπες, για σένα και για μένα. Για κάποιους άλλους είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι άλλα πράγματα. Αλλά okay. Θέλω να πω ότι πολλοίς κόσμος μπορεί όταν βαλτώνει, βασικά όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο είναι ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Χορό, ζωγραφική. Ό,τι αρέσει στον καθένα. Οτιδήποτε. Γνώσεις σχολικές. Και να σου πω κάτι, να μην φοβάται ο κόσμος να πειραματίζεται. Πολλές φορές έρχονται γονείς και μου λένε, ξεκίνησε το καράτε, σταμάτησε το καράτε. Θέλει να πάει κολύμπι. Πιένε το στο κολύμπι. Ας το παιδί να πειραματιστεί. Και εμείς να μην φοβόμαστε να πειραματιστούμε. Να σου πω τώρα κάτι να γελάσεις. Και να μην βάζουμε στεγάνα, ναι. Ήμουν καλεσμένη σε τραπέζι. Ένας υπέροχος άνθρωπος, υπέροχη μαγειρίσα, υπέροχη νοικοκυρά, καταπληκτική. Και στεκόμαστε, συζητούσαμε αυτό που θα σου πω για τις επόμενες 2 ώρες. Το παστίτσιο το φτιάχνω πάντα με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Λοιπόν, συζητούσαμε αυτό ακριβώς, αυτή τη φράση, το επόμενο 2ωρο, που θέλω να καταλήξω και γελάω κάτω από τα μουστάκια μου. Μην φοβόμαστε να πειραματιζόμαστε. Ας κάνουμε αυτό που μας εκφράζει, κρατώντας τα όρια. Της δικής μας ελευθερίας. Ναι, θα βάλω, θα δοκιμάσω, ναι, γιατί η ζωή είναι μια κουζίνα. Πω, μπράβο, καλά το λες. Ναι, δεν θα πάω να χτυπάω τα κουδούνια του άλλου 3 ώρα τη νύχτα επειδή με εκφράζει. Σέβομαι πάντα τα όρια μου και τα όρια των με άλλων. Με το σεβασμό, μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν θα πειραματιστώ να πάω να. Ακριβώς. Βάζω μπουρλότατη. Ναι. Όρια. Όρια. Πρέπει να έχουμε όρια. Δυστυχώς, ένα τεράστιο. Δεν θα πειραματιστώ να δω πώς θα με κοιτάει ο κόσμος άμα βγω τσετσίδι. Ένα χοντρίκι. Τεράστιο και ακριβώς. Ούτε θα πειραματιστώ να βάλω κόλλα να διαγράφω. Εγώ φοβάται τις αλλαγές πολλές. Α, όχι, εγώ δεν τις φοβάμαι. Και στα υπάρχουν μαλλιά δεν τις φοβάμαι. Όμως, υπάρχουν άνθρωποι που δεν αλλάζουν ούτε το χρώμα των μαλλιών τους, ναι. Που δεν τις θέλουν. Δεν τις θέλουν. Εντάξει. Γι' αυτό λένε ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει το χρόνο του. Μπορεί εγώ να προσαρμόζομαι σε μια αλλαγή μέσα σε μια ώρα και κάποιος να θέλει ένα μήνα. Ο χρόνος και ο χώρος Ολυμπία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που λέω και στους ανθρώπους που με εμπιστεύονται και έρχονται να μοιραστούν μαζί μου τα θέματα που τους απασχολούν. Και να τους στηρίξω σε μία έβρεση λύσης, χρειάζεται χώρος και χρόνος. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό από όσο νομίζω. Πρέπει να παίρνουμε το χρόνο μας. Αισθανόμαστε άσχημα, έχουμε αυτό θυμό, το έχουμε ακουμπήσει 150 θέματα σήμερα. Αυτό το βλέπω και στην εκμάθηση, ότι ναι, θέλει ο καθένα άνθρωπος, έχει το δικό του χώρο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εγώ μπορεί να αποστηθήσω ένα πείμα μέσα σε 2 φορές, ο άλλος να θέλει 10. Εγώ πρέπει να το διαβάσω 250 φορές. Ναι, ναι. Πολλές φορές μου λένε τα παιδιά μου, μαμά στο σχολείο πρέπει να έχεις φωτογραφική μνήμη. Λέω εγώ. Όχι λέω παιδί. Εγώ λέω διάβαζα 150 φορές το κάθε μάθημα για να το θυμάμαι. Καλή είναι η μνήμη μου, αλλά εγώ ήμουν αναλυτική, ξέρεις, σκεφτόμουν άλλα πράγματα. Εγώ είμαι της τελευταίας στιγμής είμαι. Ναι. Λοιπόν, άλλοι άνθρωποι πραγματικά έχουν φωτογραφική μνήμη, τους θαυμάζω. Θαυμάζω. Μεγάλο προνόμιο να ανοίγεις, ξέρεις, το βιβλίο και να το θυμάσαι όλο απ' έξω μετά. Δεν το είχα αυτό το χάρισμα ποτέ. Είχα άλλα, όπως και όλοι μας. Μπορεί να μην έχουμε ένα χάρισμα, να έχουμε άλλα χαρίσματα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι και απλά το πρέπει ίδιο. Να τα ανακαλύπτουμε και να τα. Και να μην φοβόμαστε. Ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Και το 2008 φτιάξαμε μαύρες γάτες, άσπρες γάτες, πάντα με τη βοήθεια και την κριτική των παιδιών μας. Πάντα. Ε? Πάντα. Λοιπόν, εκδόσεις ο Σελότος. Άμα θέλουμε δηλαδή τα βρίσκουμε, τα παραμύθια αυτά τα βρίσκουμε σε εκδόσεις ο Λότος. Και στις εκδόσεις τη ζωή Φράγκου, δώσ' μου ιστοσελίδες, δώσ' μου όλα αυτά που είπες, την εκμάθηση που κάνεις μέσω, όλα πες τα μας.
Κοίταξε, θα στα πω. Αλλά και το όνομα μόνο αν γράψει κάποιος. Στο Google, άμα βγάλετε Ζωή Φράγκου, αμέσως θα βγουν όλα αυτόματα. Θα βγάζει όλα, γιατί τι να πω τώρα, είναι πολλές ιστοσελίδες και οι ομάδες. Οπότε αν το. Γράψει, αν το κάνουμε, έτσι είναι πάρα πολλές. Αλλά πες μου αυτή για την ενδυνάμωση των. Την παρουσίαση των νέων συγγραφών που έτοιμη. Είναι η διαδικτυακή ομάδα ή το ή αγγλικό. Παύλα, φιλαναγνωσία στα ελληνικά. Ωραία. Εάν πατήσουν αυτό, θα τους βγάλει αμέσως στην ομάδα. Ή αν επικοινωνήσουν μαζί μου στο προσωπικό μου Messenger ή στη σελίδα μου, επίσης. Ωραία. Τους... Και πολύ εύκολα με το πατήσουν στο Google, εννοείται. Στη μηχανή αναζήτηση Ζωή Φράγκου, αμέσως βγαίνει. Όσοι δημιουργοί μας ακούνε και θέλουν να γίνουν αναρτήσεις, βεβαίως και να επικοινωνήσουν μαζί μου. Σε αυτή τη φιλενάδα που την ψήνω να κάνει βιβλίο, θα πω. Να κάτσα να της το πω. Και αυτή πάλι θα μου πει: δεν ασχολείται με το ίντερνετ, με το ζόρι. Με τα μαλλιά θα την πιάσω. Είναι ένα μέσο προβολής όμως. Είναι ένα μέσο προβολής. Που είτε. Δεν έχω χρόνο, δεν ασχολούμαι με προβολή. Είναι μέσο προβολής. Όταν χειριζόμαστε σωστά το διαδίκτυο, είναι ένα σημαντικό μέσο προβολής. Τη λέω σε ποιος από το. Μα να σου πω κάτι, όταν βλέπω ανθρώπους και το έχουν. Δηλαδή πραγματικά θέλω να τους πιάσω από τα μαλλιά, να τους τραβήξω, ξέρεις. Και ευτυχώς, δοξάζω το Θεό που μέσα από την εκπομπή έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους. Υπέροχους. Σημαντικό και παιδιά εδώ. Και υπέροχους ανθρώπους. Και μουσικούς και καλλιτέχνες. Και... Δηλαδή εγώ εδώ μεταξύ το έχω ερωτευτεί αυτό. Το έχω ερωτευτεί πραγματικά. Τα χρώματά του. Τα χρώματά του. Εγώ να σου πω κάτι, αυτό θα πω να το βάλω στο, όπως είναι έτσι, θα το βάλω έτσι να το βλέπω. Τα άλλα, ευχαριστώ γιατί έχω πάρει ένα αυτό που ό,τι όλα τα παραμύθια που έχω παρουσιάσει τα βάζω, ξέρεις. Αλλά αυτό θα το βάλω, δεν ξέρω, κάτι μου έχει κάνει μέσα μου. Να το διαβάσεις, μήπως επειδή, με την λέει, ησυχία σου. Μήπως επειδή αγαπάω τα ταξίδια και τα νιώθω... Ναι, και νιώθω ότι τα παπουτσάκια αυτά θα με ταξιδέψουν και εμένα, ναι, και γι' αυτό. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι έχω στο μυαλό μου να... Κάνεις και τη δεύτερη. Την έχω γράψει μάλλον. Το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος, αλλά στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό θα σου λέγα. Ή στα νησιά μας. Ναι, αυτή η ιστορία γεννάει πάρα πολλές άλλες ιστορίες. Μπορείς να κάνεις και ένα έτσι στα νησιά μας. Γιατί τα νησιά μας έχουν και το κάθε ένα μια ιστορία. Mm-hmm. Αλλά και με την αρχαία Ελλάδα που λες πάλι. Με την ξέρεις, αυτά είναι ιδέες των παιδιών που έχω παρουσιάσει στο βιβλίο. Η αρχαία Ελλάδα, τα νησιά που λες. Οι άλλες χώρες που δεν είχα βάλει, σε μία παρουσίαση ήταν ένα παιδάκι από την Ισπανία, νομίζω. Τέλος πάντων, από μία χώρα που δεν είχα δεν μπορούσα να συμπεριλάβω όλες τις χώρες του κόσμου μέσα στο βιβλίο. Λυπήθηκε. Ας πούμε, μπορεί να παραπονέθηκε. Άκουσα άλλους πολιτισμούς, όπως ήταν η Μάγια, όπως ήταν. Ναι. Και να πάμε να ταξιδέψουμε έτσι λίγο στο παρελθόν. Ολυμπία, δεν μπορείς να φανταστείς τι απίστευτες ιδέες έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά. Και εγώ παιδί είμαι τώρα ψηλοειδές, έλα σταμάτα. Και εγώ πώς μου λέτες τι. Πάντως δεν έχεις παράπονο, έχουμε καλύψει 50 θέματα. Να σου πω κάτι, είσαι πηγή. Είσαι πηγή. Μ' αρέσει, είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Αγαπώ τον άνθρωπο. Εγώ θα σε ξαναφωνάξω εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή καθαρά για το εργασιακό. Ναι. Και για χαρά, την ενδυνάμωση βεβαίως. Και αυτό εννοείται. Γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα εννοείται, και πρέπει εννοείται, να το πιάσουμε. Εννοείται. Κοίταξε να δεις, Ολυμπία μου, σπαταλάμε, εξοδεύουμε τη ζωή μας και την ενέργειά μας. Έλα να σου πω, τρώμε, εγώ τρώω 10 ώρες τρώμε στην εργασία. Αν κλαίω 10 ώρες στην εργασία, με πόσο ρε φίλε. Δεν πρέπει. Είχα τέτοια περίπτωση πρόσφατα, πάλι από προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον. Εντάξει, το συγκεκριμένο άτομο φυσικά, πέρα από το ότι δεν μπορούσε πια να διαχειριστεί, το ξεκλείδωμα όμως το δικό της ήταν όταν ήρθε και μου είπε «Ζωή, τέλος, δεν θέλω», μου λέει, «να το διαχειριστώ άλλο το συγκεκριμένο. Δεν θα υπομιστώ εγώ τα βάρη όλο το μέλλον». Αυτό ήταν, ξέρεις, η επιτυχία όλων των συναντήσεων. Πρόσεξε. Η απόφαση είναι το θέμα. Δεν έχει σημασία τι απόφαση παίρνει. Αρκεί να είναι 100% συνειδητά και να τη στηρίζεις. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να πει: «Εμένα μου αρέσει». Φαντάζομαι. Μας τσακώνονται όλοι. Μας βγάζουν τα μάτια τους όλοι. Δεν με πειράζει καθόλου. Οκ. Okay. Είναι κάτι που είναι έτσι, ναι. Είμαι μαζί σου. Εγώ άκουσε να δεις. Αγαπάω τον εργοδότη μου. Αγαπάω την επιχείρηση. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος κάποιων ανθρώπων εκεί μέσα που είναι.
Που είναι υπάλληλοι και αυτή στην ουσία. Εννοείς είναι αυτό που είπαμε πριν, λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις. Ναι, μπράβο, αυτό. Πολύ απλά για να μην είμαι ακριβώς. Αυτό. Αλλά όποτε θες δεν να την κάνουμε την εκπομπή. Ναι. Στη διάθεσή σου. Αυτό θα κάνουμε. Η ώρα πέρασε έτσι ευχάριστα και γρήγορα. Όντως. Και θέλω να σε ευχαριστήσω. Ζωή Φράγκου Καρούτσου, αλλά Ζωή Φράγκου στη μηχανή αναζήτησης. Έτσι. Αμέσως βρίσκουμε τις ιστοσελίδες, τα πάντα και, το πώς, και την ιστοσελίδα για την προώθηση των λογοτεχνών. Βεβαίως. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πολύ και βέβαια και για την ανθρώπινη ενδυνάμωση μπορείτε να την ενοχλήσετε και για την ψυχολογική στήριξη μπορείτε να απευθυνθείτε στη Ζωή. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να ανανεώσουμε ένα ραντεβού που θα είναι καθαρά για εργασιακά και όχι για τη γραφή σου. Μ' αρέσει που ένας άνθρωπος, ενώ ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί εσύ καθαρά αγαπάς τον άνθρωπο και γράφει και για τον άνθρωπο. Έτσι είναι. Τα απάντρεψες πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως πήγαν καλά όλα μέχρι τώρα. Και ξέρεις... Είναι στην ουσία σαν να κάνεις ψυχοθεραπεία στα παιδιά από μικρά, δηλαδή να τους δίνεις συμβουλές για την ψυχική τους ενδυνάμωση μέσα από τα παραμύθια. Από κάτι... Νομίζω ότι αυτό το παραμύθι έτσι... Το βιβλίο, το καλό βιβλίο, μια καλά δομημένη ιστορία, είναι ένα σημαντικότατο όπλο εντός εισαγωγικών ή μέσο αν θέλεις, στα χέρια όλων των ειδικών. Όχι μόνο για τα παιδιά και για τους έμπειρους. Ναι. Γιατί ξέρεις, μέσα από τη φιλαναγνωσία δημιουργείται ένα πλέγμα, ένα δίχτυ ασφαλείας. Ναι. Και εκεί κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, χαλαρώνουμε. Από τη στιγμή που χαλαρώνουμε, αρχίζουμε και βγάζουμε πράγματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Σε ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Και για τα χρώματα που μου έφερες. Πρώτη μέρα του Φεβρουάριου και να το μύρισε άνοιξη. Χίλια ευχαριστώ και στο επανειδή. Εγώ ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια, καλές εκπομπές. Είμαστε και εμείς στη διάθεσή σας για όσες ακόμα θέλετε. Να σας ευχαριστήσω όλους, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Συνεχίζει η Ζωήτσα πάλι, Ζωήτσα έχω μετά από σένα πάλι που κάνει, η Κοπαπηλίτσα που κάνει τέλεια, εκπομπή. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.